Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα είναι χώρα ναυτιλιακή και ως εκ τούτου η ναυτιλία της κατέχει σήμερα την δεύτερη θέση στον κόσμο και βεβαίως αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παράγοντες που τροφοδοτούν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας, δηλαδή τη δημιουργία πλούτου. Όποιος όμως μιλάει για ναυτιλία δεν μπορεί να αγνοήσει έναν άλλον συντελεστή που παίζει και αυτός μεγάλο ρόλο στα ναυτιλιακά δρόμενα και που είναι η λιμενική οικονομία. Μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και που αναμένεται ιδιαίτερα στην περιοχή μας, δηλαδή την Μεσόγειο, να αναπτυχθεί έτι περαιτέρω με δεδομένη την ήδη παρατηρούμενη εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη σε χώρες της Αφρικής. Το θέμα λοιπόν της λιμενικής οικονομίας, με συγχωρείτε, που σας θα συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλη Κούτσι, ο οποίος είχε μακρά θητεία ως πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος Πειραιός πριν αρκετά χρόνια και ο οποίος χρημάτισε επίσης Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Σήμερα ο κύριος Κούτσης ασχολείται αφενός μεν με το λιμάνι του Αστακού και αφετέρου και με την ιδιότητα του Συμβούλου των Επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου η εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC είναι αφιερωμένη σήμερα στην λιμενική οικονομία. Να καλωσορίσω τον κύριο Κούτσι και να τον ευχαριστήσω για την χαρά που μας κάνει να είναι σε αυτήν την εκπομπή, δεδομένου ότι το θέμα που θα συζητήσουμε, κύριε Κούτσι, θα παραδέχεστε κι εσείς ότι είναι εξόχως σοβαρό και ζωτικό για την περαιτέρω πορεία της ελληνικής οικονομίας. Βεβαίως, και θέλω κι εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, διότι πράγματι το θέμα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο γιατί είναι θέμα άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της οικονομίας και των χωρών οι οποίες ασκούν μια συγκεκριμένη αναπτυξιακή πολιτική για τα λιμάνια τους. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο για την διεθνή οικονομία, αλλά θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο στην παρούσα φάση και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Διότι τα λιμάνια είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου, είναι χώροι στους οποίους τόσο το εξαγωγικό όσο και το εισαγωγικό εμπόριο βρίσκει διέξοδο ώστε να φτάσει εκεί που οι πελάτες και η οικονομία αναπτύσσεται ραγδαία και με αυτόν τον τρόπο χωρίς λιμάνια δεν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τίποτα στον οικονομικό τομέα, στον τομέα της ανάπτυξης και εκτός αυτού τα λιμάνια, εκτός από την οικονομική τους διάσταση, έχουν πάντα και μία στρατηγική σημασία. Στρατηγική σημασία και ως προς την ανάπτυξη της οικονομίας της ευρύτερης περιοχής, αλλά στρατηγική σημασία και ως προς την γεωστρατηγική σημασία και ρόλο που παίζει μία χώρα στην περιοχή της. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα ιστορικά έχει καταβάλει πολύ μεγάλο τίμημα και οι Έλληνες για την γεωστρατηγική θέση στην οποία βρισκόμαστε στον κόσμο και παράξενα δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να αναπτύξουμε, δηλαδή να πάρουμε τους καρπούς, τους θετικούς από αυτήν την γεωστρατηγική μας θέση. Βεβαίως τα τελευταία χρόνια τα πράγματα αλλάζουν, μπορεί να μην αλλάζουν με την ταχύτητα που θέλουμε όλοι μας, αλλά αλλάζουν προς το θετικότερο. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι η λιμενική οικονομία όπως εσείς την προσδιορίσατε είναι ένα θέμα το οποίο και επίκαιρο είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω στο επίπεδο αυτό, κύριε Κούτσι, η γεωγραφική τοποθέτηση της χώρας μας είναι τέτοια που η χώρα έχει πολλά λιμάνια. Σωστό. Τα οποία βέβαια όλα αυτά τα λιμάνια δεν μπορούν να έχουν πρωτεύοντα ρόλο διότι δεν είναι, ίσως δεν βρίσκονται στις θέσεις που θα μπορούσε να τους δώσει ο ρόλος τους σε αυτή την ανάπτυξη που θέλουν. Πλην όμως έχουμε 2, 3, 4 μεγάλα λιμάνια τα οποία
θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο. Ένα είναι ο Πειραιάς, το άλλο είναι η Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως το λιμάνι της Πάτρας και το λιμάνι του Βόλου. Και ίσως και το λιμάνι του Ηρακλείου στην Κρήτη. Εσείς, εάν σας δινόταν η ευκαιρία να κάνετε ας πούμε μία εκτίμηση, θα μιλούσατε για εξειδίκευση του κάθε λιμανιού ξεχωριστή? Ναι, βεβαίως. Καταρχήν, η αξία κάθε ενός από αυτά τα λιμάνια, αλλά και πιθανόν και άλλα μικρότερα λιμάνια, τα οποία εκ πρώτης όψεως δεν δημιουργούν καμία έτσι μεγάλη σπουδαιότητα στην οικονομική του σημερινή δραστηριότητα, θα μπορούσαν να έχουν μια τελείως διαφορετική εξέλιξη και μια συμβολή στο εθνικό προϊόν. Εγώ προτείνω να κατευθύνουμε τη σκέψη μας κάτω από τρεις, θα έλεγα, πρισματικές οπτικές. Η μία είναι να δούμε ότι τα ελληνικά λιμάνια βρίσκονται τα περισσότερα, για να μην πω όλα εκτός από τον Αστακό, μέσα σε οικισμούς, μέσα σε πόλεις. Είναι δηλαδή πλαισιωμένα από μία πόλη, κάτι το οποίο τους δημιουργεί το πρόβλημα όχι της όχλησης μόνο στην πόλη, αλλά και η πόλη, λόγω του ότι τα έχει περιβάλει, τους δημιουργεί μία, θα έλεγα έστω εντός εισαγωγικών, ασφυξία στην ανάπτυξη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερον που ήθελα να επισημάνω είναι ότι τα λιμάνια εξ αυτού του λόγου δεν βρίσκονται άμεσα συνδεδεμένα ή πολύ λίγα με μεγάλες εθνικές αρτηρίες μεταφορών, δηλαδή οδικές αρτηρίες, πολύ περισσότερο για το σιδηρόδρομο που στην Ελλάδα είναι και πάρα πολύ υπανάπτυκτος. Και το τρίτο πρίσμα το οποίο ήθελα να πω είναι ότι το λιμάνι, κάθε λιμάνι και εδώ και στο εξωτερικό, χαρακτηρίζεται ως προς τον δυναμισμό που έχει από την ενδοχώρα που εξυπηρετεί. Μάλιστα. Και να φανταστούμε την ενδοχώρα με τρεις επάλληλους κύκλους. Είναι η ενδοχώρα που απέχει από το λιμάνι περίπου 50 με 70 χιλιόμετρα, είναι η ενδοχώρα που φτάνει στα 150 με 200 χιλιόμετρα και από εκεί και πέρα είναι η ενδοχώρα που εξυπηρετεί περιοχές οι οποίες δεν έχουν άλλη διέξοδο σε άλλο λιμάνι. Έτσι, εάν με αυτόν τον τρόπο προσεγγίσουμε τα λιμάνια, έχετε δίκιο που λέτε ότι τα λιμάνια που αναφέρατε έχουν έναν ρόλο να παίξουν, έχουν μια διαφορετική δυναμική στο όλο σύστημα της ανάπτυξης και της λιμενικής οικονομίας, αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε ξεχωριστά την λιμενική οικονομία ως προς τον τουρισμό, διότι εκεί δεν έχουμε προς το παρόν μεγάλες επιδόσεις, εκτός από τον Πειραιά βεβαίως που έχει ένα πολύ αξιόλογο κομμάτι το οποίο εξυπηρετεί τις κρουαζιέρες, αλλά για παράδειγμα πολύ δύσκολα κάποιος αναφέρει το λιμάνι του Κατακόλου, το οποίο εξυπηρετεί την Ολυμπία και το οποίο δέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο με μία υποδομή μηδενική. Φανταστείτε λοιπόν εάν προσπαθούσαμε να εξειδικεύσουμε και να κατευθύνουμε και τις δικές μας προσπάθειες, εννοώ το κράτος από πλευράς δημιουργίας θεσμών και διευκόλυνσης των επενδύσεων, έτσι ώστε επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον τουριστικό τομέα της οικονομίας θα έστρεφαν αναπόφευκτα και πολύ σίγουρα την προσοχή τους σε λιμάνια τουριστικά. Έτσι λοιπόν έχουμε τα λιμάνια τα οποία εξυπηρετούν την κίνηση από πλευράς εμπορευμάτων και τα λιμάνια τα οποία εξυπηρετούν την κίνηση από πλευράς επιβατών. Επειδή αναφέρατε το λιμάνι του Κατακόλου, το οποίο το γνωρίζω και έχετε δίκιο, οι υποδομές του είναι, θα έλεγα, πολύ πίσω σε σχέση με τη σημασία του λιμανιού. Εκεί δεν υπάρχει και ένας ανταγωνισμός όμως με το λιμάνι της Πάτρας? Κοιτάξτε, ο ανταγωνισμός είναι ένα στοιχείο το οποίο για μένα αποτελεί κύριο συστατικό του οξυγόνου της επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης. Χωρίς ανταγωνισμό δεν γίνεται τίποτα. Ανταγωνισμός θανάσιμος δεν υπάρχει. Γιατί? Διότι το λιμάνι της Πάτρας αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί μια επιβατική κίνηση, η οποία επιβατική κίνηση βεβαίως άλλοτε είχε μια διαφορετική σημασία όσο οι διάβλοι των οδικών μεταφορών από τα βόρεια σύνορα της χώρας είχαν περιοριστεί
και προς την Ευρώπη μέσω Ιταλίας πάντα θα συνεχίσουν να υπάρχουν και έχει μία μικρή εμπορική κίνηση λόγω υποδομών οι οποίες την περιορίζουν στο να εξυπηρετεί φορτία τα οποία είτε εξαγωγικά καλύπτουν τους νομούς κυρίως Ηλίας Αχαΐας ή την βιομηχανική περιοχή των Πατρών. Διότι ουσιαστικά αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, το μεγαλύτερο λιμάνι της Δυτικής Ελλάδος από πλευράς υποδομών είναι ο Αστακός. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Οικουμενίτσα και η Πάτρα που σαν κρατικά λιμάνια την χάνουν της άμεσης, θα έλεγα, προσοχής της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Λιμένων. Αλλά πραγματικά σαν υποδομές αυτό είναι το λιμάνι, το οποίο έχει μεγάλα βυθίσματα, δέχεται πολύ μεγάλα βαπόρια, έχει εξοπλισμό που μπορούν να εξυπηρετήσουν πολύ βαριά φορτία και μεγάλα και κοντέινερς και επομένως με αυτό τον τρόπο νομίζω ότι θα έπρεπε η πολιτική που ακολουθείται ή που θα σχεδιαστεί για να ακολουθηθεί μέσα σε αυτήν την, να το πω έτσι, δικαιολογημένη προσοχή και φροντίδα του ελληνικού κράτους να δημιουργήσει ανάπτυξη, πρέπει τα λιμάνια να τα δούμε το κάθε ένα ξεχωριστά. Και γι' αυτό έχω υποστηρίξει και οι δικές μου απόψεις είναι γνωστές και στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, ότι δεν μπορούμε να ομαδοποιούμε σε περιοχές ή αν θέλετε γεωγραφικούς κύκλους τα λιμάνια πολλά μαζί. Πρέπει κάθε λιμάνι να το δούμε από μόνο του και να έχουμε μία φερέγγια, θα έλεγα, προεργασία νομοθεσίας και νομικών κειμένων παραχώρησης, όπου ο επενδυτής, ο ιδιώτης θα έρθει και θα υποσχεθεί και θα παρακολουθηθεί να το κάνει μία συγκεκριμένη επένδυση ως προς τις υποδομές, υποδομές οι οποίες τελικά μένουν στο κράτος, διότι τα λιμάνια δεν πουλιώνται. Η παραλία και, η θάλασσα ούτε μετακινείται, αλλά αυτήν την υποδομή στην οποία θα επενδύσει θα την εκμεταλλευτεί για έναν αριθμό ετών. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσει μια οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας αναμφισβήτητα, αλλά να σας πω έτσι, σε μια μελέτη η οποία είχε γίνει όταν ήμουν πρόεδρος στον ΟΛΠ, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός τότε είχε το σύνολο του προσωπικού που απασχολούσε ήταν 5.120 άτομα πολλών ειδικοτήτων και από μία μελέτη που είχαμε κάνει οι δραστηριότητες της παραλιμενικής, να το πω έτσι, οικονομίας έδινε δουλειά σε 45.000 ανθρώπους. Αυτό είναι δηλαδή περίπου οι άνθρωποι που εργάζονται μέσα στο λιμάνι είναι περίπου το 1/10 αυτών οι οποίοι εργάζονται γύρω από το λιμάνι, για το λιμάνι. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι αυτό της λιμενικής οικονομίας με τον κύριο Βασίλη Κούτσι, ο οποίος χρημάτισε πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός στο παρελθόν και Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.